Καραλή. Γράψατε τι πρέπει να γίνει. Μπορεί να μας είδατε. Δεν είχατε ζητήσει το λόγο. Εγώ έγραψα όλους τους ομιλητές. Λοιπόν, κύριε Καραλή, παρακαλώ. Όχι, τώρα κύριε Χαλαζιά, σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Καραλή, πρέπει να κατανοήσετε ότι όταν εγγράφονται οι ομιλητές για να τηρηθεί η διαδικασία, θέλατε να απαντήσετε στον κύριο Γούλα. Δεν εγγραφήκατε ως πρωτομιλητής. Παρακαλώ, να τηρηθεί η διαδικασία. Περνάμε στο στάδιο των δευτερομιλιών. Ο κύριος Κοτσανάς έχει το λόγο. Ο πρόεδρος έχει δικαίωμα, νομίζω να μιλήσει, κύριε πρόεδρε. Για ένα λεπτό, κύριε Βασιλόπουλε, παρακαλώ. Για ποιο, για την... Είναι κάτι που σας... Ναι. Βεβαίως και είναι κάτι. Ναι. Για ένα ρεσπετάκι και εμένα. Τρία χρόνια παλεύω. Χρειάζεται μισό κυβικό τσιμέντο για να πηγαίνουμε τους νεκρούς στο νεκροταφείο. Γίνεται εκεί, έχει και πολλούς σταυρούς εν τω μεταξύ. Μπορεί να χρειαστούν, που ξέρεις. Εντάξει, ευχαριστούμε, κύριε Βασιλόπουλε. Ο κύριος Κοτσανάς. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ζητήστε το λόγο επί προσωπικού. Ζητήστε το λόγο επί προσωπικού. Δεν την έκοψα τον κύριο Καρακώστα τότε, επί με τους χαρακτηρισμούς που έκανε, με θίγει ως δημοτικό σύμβουλο. Είναι προσωπικό το θέμα. Φυσικά και είναι. Θέσε το προσωπικό σας. Συγγίσατε στο εξής. Σε αυτά που στον κύριο Γούλα που δεν με αφήσατε να απαντήσω, απάντησε η κυρία Γιαμπάρα. Δεν μπορεί λοιπόν ο κύριος Καρακώστας, υπερασπιζόμενος το ηθικό, το τίμιο, την κάθαρση, ο αρχάγγελος της κάθαρσης, αυτή η παράταξη πλέον, να χρησιμοποιεί όρους και να παραλληλίζει αυτή τη δημοτική αρχή με πρακτικές και μεθόδους τον Μπούλογλου, Τσοχατζόπουλου, αυτού του διαφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Αν κάποιοι σήμερα, αν κάποιοι σήμερα αντιγράφουν μεθόδους τέτοιους και περιέρχονται ως πολιτευτάδες θεωρώντας ειδικά την αποδοτεία ως πραγμάτια πολιτική που μπορούν να την περιφέρουν από πανήγυρη σε πανήγυρη, από το ένα μαγαζί στο άλλο, πλανώνται, πλάνιν, ικτράν και σύντομα θα πάρουν την απάντηση. Τις μεθόδους και τους χαρακτηρισμούς αυτούς, κύριε Καρακώστα, τους επιστρέφω. Τους παραλαμβάνω. Δεν ήμουν για τους στη δευτερολογία, εντάξει. Ο κύριος Κοτσανάς, κύριε πρόεδρε, για τρία λεπτά, κύριε Κοτσανά. Κύριε πρόεδρε. Παρακαλώ. 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 Ζήτησε άλλος... Ο κύριος... Ναι. Ναι, να πάρει το λόγο, πρόεδρος. Να πάρει το λόγο, πρόεδρος. Εγώ ειλικρινά λυπάμαι για τις τοποθετήσεις των συμβούλων της αντιπολίτευσης όσον αφορά την Καλαβρούζα. Δεν ξέρω αν κάποιοι έχουν έρθει καν στο χωριό, στην Άνω Καλαβρούζα. Ίσως σε κάποιο πανηγύρι βέβαια για να πάνε κανένα ψήφο. Όσον αφορά το θέμα της συντρομάστευσης, δηλαδή τι δεν θέλουν, να έχει πόσιμο νερό το χωριό. Έχει το πιο σοβαρό πρόβλημα του στιγμή, πιστεύω, στην Ευπακτία. Δεν έχει πόσιμο νερό. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή, να μην το κάνουμε. Το είχαμε βάλει το 2013. Κύριε Σαλαμούρα, θα πάρει την απάντηση που σας αρμόζει. Θα πάρει την απάντηση που σας αρμόζει, να περιμένετε. Θα πάρει την απάντηση που σας αρμόζει. Περιμένετε, με τη σειρά σας. Λοιπόν, το είχαμε βάλει στο 2013 στην προγραμματική συμφωνία με τη ΔΕΙΑΝ. Για κάποιους λόγους που με τον Επίτροπο, αυτό το 10.000 κόπηκε. Και το βάλαμε τώρα, με τη μορφή της, να γίνει στην πηγή κάποια διαμόρφωση, σε συνεννόηση με τη ΔΕΙΑΝ. Κύριε Σαλαμούρα, η ΔΕΙΑΝ το γνωρίζει και θα βάλει τα χρήματα για την πηγή. Βάλαμε αυτά τα χρήματα για να προστατεύσουμε την πηγή των εξωτερικών χώρων. Πρώτον. Και κύριε Γούλα, δεύτερον, που είπατε ότι αν αυτά είναι μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, ψάξτε και προκαλώ όποιον θέλει από εσάς, από τους συμβουλούς. Αναφερθήκατε γενικά. Κύριε Γούλα. Και είπατε... Κύριε Γούλα. Άκουσα. Άκουσα. Κύριε Γούλα. Μισό λεπτό, άκουσα. Κύριε Γούλα, όχι διάλογος. Άκουσα. Γιατί με διακόπτετε. Σεβαστείτε τον πρόεδρο. Παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό. Κύριε Γούλα, είπατε ότι κάποια από τα θέματα αυτά δεν είναι καν στις γενικές συνελεύσεις. Σας προκαλώ και σας λέω ότι αυτό στη Γενική Συνέλευση που έγινε στην Καλαβρούζα είναι το πρώτο θέμα από το 2011. Και παλεύουμε για να το βάλουμε. Δηλαδή, εάν δεν θέλετε να έχει πόσιμο νερό η Άνω Καλαβρούζα, να μου το πείτε. Σας προκαλώ. Στις δευτερολογίες μου το αναφέρετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κοτσανάς για τρία λεπτά. Και αν υπάρχει και συγκεκριμένη πρόταση, οτιδήποτε, ναι. Θα είμαι σύντομος, κύριε Κοσπύρο, παρόλο που
Και ο Δήμαρχος δεν με χρέωσε μόνο για την Κρυμαία εκεί πάνω, για τη σύνταξη που γίνει τελευταία. Μόνο αυτό δεν χρέωσε. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι είστε ήδη σε πανικό, εσείς και η ομάδα σας. Αυτό είναι πρόδειλο, είναι προφανές. Στήθηκε αρκετός κόσμος σήμερα για να δικαιολογήσει αυτή την πολιτική ατιμία που διατελείται σχετικά με τα 202.000 ευρώ ο προεκλογικός Μπουναμάς σε κάποιους συμμέτρους πρόεδρους και εργολάβους. Όλη αυτή η επιχειρηματολογία που έγινε από την κυρία Ζαμπάρα νομίζω ότι είναι όλη. Θα ξεκινήσουμε αυτό που είπε στον κύριο Γούλα. Είπε στον κύριο Γούλα ότι τα έργα, λέει, της οδοποιίας που υπήρχαν στα ταξιδάκια που υπήρχαν στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013 για το 2014 υλοποιούνται. Εγώ σας παρακαλώ, κυρία Ζαμπάρα, εδώ είναι ο πρόεδρος του αντιρρίου, η κυρία Αγγελοπούλου, να φύγουμε τώρα από το συμβούλιο, να πάμε στο αντιρρίο, γιατί υλοποιείται έργο στο αντιρρίο. Και αν δείτε, αυτή τη στιγμή έχει υπογράψει σήμερα από τον Αύγουστο, έχουν κάνει 10 παρεμβάσεις. Αν υπάρχει έργο το οποίο υλοποιείται στο αντιρρίο, εγώ παρετούμε αύριο το πρωί. Σας προκαλώ, κύριε Πρόεδρε, όχι, κύριε Πρόεδρε, εσείς, κύριε Ζαμπάρα, το είναι πρόεδρος, εδώ, κύριε Πρόεδρε, να σηκωθεί ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ γιατί καταγράφετε. Ναι, εδώ σας ευχαριστώ. Να σηκωθεί ο Πρόεδρος του αντιρρίου και να μας πει αν γίνεται έργο στο αντιρρίο. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε, εσείς και εγώ ψέδεστε ασυστόλους. Να μας πει ο Πρόεδρος, που εξοδοτείτε, να φέρω στο σώμα μας τον αλήθεια. Κύριε Κοτσανά, αναμένετε να πάει στον Πρόεδρο. Περιμένετε. Εδώ είναι. Όχι. Παρακαλώ. Το πήγες στο αντίριο. Έχει τελειώσει το όνομα του πήγες στο αντίριο. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Στο αντίριο δεν έχει πέσει ούτε ένα γυμνό τσιμέντο. Κύριε Πρόεδρε. Είναι αδιανόητο να μιλάμε τώρα για 72.000, να κάνουμε καταγγελία για 72.000 ευρώ για 6 δωδεκάρια προφορά επούλωση λάγων και αυτή τη στιγμή το μισό τεχνικό πρόγραμμα να είναι πάνω σε αυτή την κατηγορία της οποίας, δηλαδή επούλωση λάγων και στη Χάλεγγα και στο Αντίριο και στην Πυλίνη και στον Πλαβένο, να μην έχει στεγνώσει ακόμα το τσιμέντο που έχουν ρίξει π.χ. στη Χάλκια και μέσα σε αντίστοιχες συνθήκες, γιατί επούλωση λάγων δεν γίνεται ποτέ το μήνα Ιανουάριο, ούτε το Φεβρουάριο, ούτε το Μάρτιο. Γίνεται από την άνοιξη μετά. Αυτά μόνο η κυρία Ζαμπάρα κάνει κατά την κρίση της. Και εδάζεται, λέει η κυρία Ζαμπάρα, ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εργολαβία και στο Αντίο και στη Χάλκια, προκύπτει ανάγκη για 7 δωδεκάρια. Πείτε μας, κυρία Ζαμπάρα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Από πού φυλάζεται αυτό, όταν στο Αντίριο αυτή τη στιγμή δεν έχει σκαφτεί ούτε έχει εμπλουτεί ένας λάκκος μέσα στην τοπική κοινότητα του Αντιρρίου. Από πού φυλάζεται όταν εδώ η κυρία Καζανά λέει με έγγραφο που έχω στα χέρια μου στην εισηγική έκθεση για τον ανακεφαλικό πίνακα ότι ακόμα σε 3 διαμερίσματα δεν έχει γίνει τίποτα με την υπόλυση λάκων και φαίνεται από το παράθυρο 7 δωδεκάρια, όχι μια δημοπρασία των 72.000 ευρώ για να πάρω μια έκπτωση ανάλογη σε αυτές του χειμώνα με 50% για να κερδίσουμε 40.000 ευρώ. Δεν απαντάτε σε αυτά τα ερωτήματα και με έμφυσε τον κύριο Γούλα ότι λέει πράγματα και παραπληροφορεί το σώμα. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα, κύριε Μπουλέ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, κυρία Σιμακόπουλε, παρακαλώ. Κυρία Σιμακόπουλε. Κυρία Σιμακόπουλε, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Σιμακόπουλε. Δεν ζητήσω το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Γούλας. Ο κύριος Γούλας. Ο κύριος Γούλας. Εδώ έχουμε το δόγμα που λέει. Κύριε Πρόεδρε. Έχουμε, κύριε Πρόεδρε, το δόγμα που λέει. Ότι τα έργα προχωρούν μόνο με αναθέσεις και μόνο με μέτρους. Να ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, θα δείξουμε μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε υπηρεσιακοί παράγοντες. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες, είτε στην περιφέρεια, είτε μέσα στο Δήμο, υλοποιήσουν αυτά τα έργα. Να ξέρετε ότι είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, θα είμαστε αμήλυτοι και θα σας δίνω το λόγο της μνήμης μου ότι θα ψάξουμε όλα τα έργα των αναθέσεων από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά. Εντάξει. Ο κύριος Γούλας, παρακαλώ. Ο κύριος Γούλας για 3 λεπτά, παρακαλώ. Δύο πράγματα πριν ξεκινήσω να πω ότι καταρχάς υπόθηκε ότι δικάστηκαν ένας υπάλληλος και ο πρώην αντιδήμαρχος για τις Λακκούβες. Να πω ότι το δικαστήριο έγινε και έχουν αθωθεί. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο. Έχω μπροστά μου τεχνική περιγραφή, εσωτερική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου, αριθμός μελέτης 11 του 2013, 60.000 ευρώ,
τοπική κοινότητα αντιρρίου, εργασίες αποκατάστασης και υπούλωσης λάχων, κατασκευή ταπετιδίων για την αποκατάσταση και υφιστάμενων οδοστρωμάτων, τοπική κοινότητα Μολυκρίου, εργασίες αποκατάστασης και υπούλωσης λάχων, Μακίνια, εργασίες αποκατάστασης και υπούλωσης λάχων. Και όλα τα έργα, ακόμα, αν θυμάστε, και είχα διαφωνήσει και εντόνως, ακόμα και στις κοινότητες με τις ανεμογεννήτριες που δεν μπήκαν σε αυτά τα έργα οδοποίησης και είχαν πάρει έργα, παράδειγμα η Αφροξηλιά, πήρε έργο οδοποίησης. Το ίδιο πήρε και η Μαμουλάδα, η Σκάλα, η Βομποκού, το Νιόκαστρο και πάει λέγοντας. Πήραν έργα οδοποίησης. Μέσα στα έργα οδοποίησης που ήταν τα χρήματα από τις ανεμογεννήτριες, βάλατε και επούλωση λάκων. Η Αφροξηλιά δηλαδή, ένα τμήμα από τα χρήματά της πήγε για επούλωση λάκων στο έργο. Εκεί. Δηλαδή παντού βάλαμε τέτοιο και ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι χρειαζόμαστε χρήματα εξάρτητα και βάζουμε 6-7 δωδεκάρια. Πάμε. Στα μικρά τα έργα τώρα. Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέγατε ότι υπάρχουν αιτήματα για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και υπήρχε κανόνας ότι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και το έχετε πει ότι παιδιά αιτήματα για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού δεν τα αποδεχόμαστε. Έτσι. Βλέπω τώρα εδώ πέρα 3-4 τέτοια έργα. Πάντα οι μαντρότυχοι που κατασκευάζονται κατά καιρούς από άλλες δημοτικές αρχές, όταν κατασκευάζεται ένας μαντρότυχος, γιατί κατασκευάζεται? Είτε γιατί κινδυνεύει να πέσει ο δρόμος από πάνω, είτε είναι έτοιμος, είτε έχει πέσει. Έτσι, γι' αυτό κατασκευάζεται. Δεν μπορεί λοιπόν να κατηγορούμε τη μία ότι γίνονται μαντρούλες και απ' την άλλη να λέμε ότι κάνω. Εγώ δεν λέω να μην γίνουν μαντρούλες. Όταν θα πέφτει μια μαντρούλα θα τη φτιάχνουμε. Όταν θα είναι να κάνουμε ένα έργο θα φτιάξουμε και θα κάνουμε και αυτό όταν το χρειάζεται μια κοινότητα. Θα το κάνουμε στο τεχνικό πρόγραμμα με τα αιτήματά της. Φτάσαμε να πούμε ότι ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα, λέτε ότι έγινε τέλος Σεπτεμβρίου. Δεν έγινε τέλος Σεπτεμβρίου. Ναι, η εισήγηση αρχική ήταν τέλος Σεπτεμβρίου. Όταν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο Νοέμβριο μήνα, και μάλιστα προς το τέλος, νομίζω να θυμάμαι την ημερομηνία, δηλαδή 2,5-3 μήνες πριν. Έτσι, όταν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάναμε προτάσεις και αλλάξατε κι εσείς, αλλάξατε πράγματα την αρχική εισήγηση. Μπορούσατε να τα αλλάξετε όλα και να φέρετε αυτά τότε. Δεν το κάνατε. Τι είχε γίνει? Και τι έγινε τώρα, δεν έγινε η διαβούλευση. Αυτά έγινε άλλη διαβούλευση που δεν κάνετε τώρα. Κύριε Τσέλιο, παρακαλώ. Τώρα γιατί τα λάστα, έγινε διαβούλευση άλλη, κύριε Τσέλιο. Κλείστε, κύριε. Έγινε στο μεσοδιάστημα άλλη διαβούλευση. Κλείστε, κύριε Γούλα. Το 7 Νοέμβριο. Και έρχομαι και στις τοποθετήσεις των Προέδρων. Εγώ στην εισήγηση δεν διαφωνώ παντού. Τα θέματα, και τοποθετούμε για την ψηφοφορία, τα θέματα από το 1 μέχρι το 8 θα τα ψηφίσω. Τα θέματα 12-13, τις αναμορφώσεις θα τα ψηφίσω. Τα θέματα τα έκτακτα που φέρατε, το 1, το 3, το 4 και το 5 θα τα ψηφίσω. Τα έργα ΙΣΤΑΦ, ΙΤΑ στο 10 θα τα ψηφίσω. Ψηφίσω, γιατί ήταν από πριν και όντως υπήρχαν αυτά τα θέματα. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα ότι λέω όχι και ποτέ μου δεν το κάνω αυτό. Θα πω όχι σε όλα. Και μπορεί να κάνω και λάθος σε κάτι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτά που κατηγορούμε να τα κάνουμε. Τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε το λάθος. Να πούμε ότι κακώς κατηγορούσα τότε και τα κάνω τώρα. Δεν μπορεί και τότε καλά να κατηγορούσα και τώρα καλά τα κάνω. Ο κύριος Σαραμούλας για 3 λεπτά δευτερολογία. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα υπερψήφιζα αν αυτά τα δωδεκάρια για βελτίωση οδικού δικτύου συνοδευόταν από αποφάσεις των Προέδρων των τοπικών που να αποδεικνύεται την αναγκαιότητα και την άμεση παρέμβαση. Θα το ψήφιζα πάλι την πλατεία στα Πιτσινέικα, γιατί εδώ και 3 χρόνια το ζητάει ο Πρόεδρος. Γιατί να το φτιάξουμε τώρα, γιατί δεν το είχαμε φτιάξει πέρυσι για 2-3 χιλιάδες, γιατί δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο. Παρακαλώ, λοιπόν, παρακαλώ. Θα τα είχα υπερψηφίσει. Λοιπόν, από τη στιγμή που όταν ο κύριος Δήμαρχος λέει ότι...
Όταν ο κύριος Δήμαρχος λέει υποκριτικά ότι δεν θέλετε να λειτουργήσει ο Δήμος, δεν βλέπω την αναγκαιότητα όταν δεν είναι αίτημα του Προέδρου με την επίγουσα για να γίνει κάτι στο οδικό δίκτυο. Είναι αυπάκτου αντιρρίου όταν έχουμε δώσει ήδη 60.000, όταν σε όλα τα τοπικές του πρώην Δήμους έχουμε δώσει από 60 και 80.000 για εσωτερικές οδοποιίες και παρεμβάσεις, και έρχεται τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, τάζουμε τσιμεντοστρώσεις απάνω Νιόκαστρο για να έχουμε υποψήφιους Προέδρους. Το ίδιο συμβαίνει και στα Πιτσινέικα, γιατί δίνουμε 12.000 για έξοδα προκειμένου να διατηθεί έργο πλατείας Πιτσινέικων και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Είναι αναγκαία να γίνουν, αλλά να μην γίνουν έναν και δύο μήνες πριν τις εκλογές. Αυτό ήθελα να τονίσω. Και όσον αφορά το φίλο μου τον Πρόεδρο στην Καλαφρούζα, εγώ δεν είπα ότι δεν είναι αναγκαίο. Γιατί να βάλει 10.000 ο Δήμος και να μην το κάνει η ΔΕΙΑΝ? Γιατί είναι όπου θέλουμε λέμε ΔΕΙΑΝ και όπου θέλουμε κάνει παρέμβαση ο Δήμος. Και να πω και στον κύριο Νίκο, τον Πρόεδρο, τα 30.000 που ήταν για το Τρίκορφο, τα σπάσαμε και βάλαμε 20 για τη Σκεπή στο δημοτικό κατάστημα του Τρικόρφου και τα 10 για την Καλαφρούζα. Στερώντας από το Τρίκορφο, με παραπλάνηση του Προέδρου που λέει ο κύριος Χαλαζάς ότι πήρε και ομόφωνη απάντηση, την εφεδρική γεώτρηση, και αν κάποτε μείνουν από νερό, θέλω να δω πώς θα τρέχουν. Αυτά ήθελα να πω. Παρακαλώ. Ο κύριος Δήμαρχος, ναι. Μόνο για να επειδή κάποια πράγματα πρέπει να αποκαθίστανται την ώρα που λέγονται. Κύριε Δήμαρχο, όλα αυτά τα δωδεκάρια, επειδή είναι εμφανή η κατάτμιση, να προσέξουν οι συνάδελφοι πώς θα ψηφίσουν. Τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, επειδή κάποια θέματα πρέπει να διευκρινίζονται την ώρα που λέγονται, θα πω τα εξής. Από τα τελευταία. Κύριε Σαλαμούρα, στο Τρίκροφο έχουν μπει τα 20 χιλιάρικα με ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου και τα 10 χιλιάρικα από τα 30 πάνε προμήθεια εξοπλισμού για τον ίδιο χώρο. Άρα τα 30 χιλιάρικα που υπήρχαν ξαναπάνε. Κλείνει το θέμα αυτό. Ανακρίβεια λέτε εσείς. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα δωδεκάρια, σας απάντησε με ομόφωνη Κύριε Δήμαρχε, είχατε πει στον Πρόεδρο του τοπικού ότι 30.000 δεν φτάνει ούτε καν για μελέτη. Οπότε προκειμένου να μην, γιατί ήταν για την προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΙΑΝ, να μην γυρίσουμε πίσω. Είπατε αποφάσεις. Να μας ειλικρινίσετε. Λοιπόν, ο Πρόεδρος πήρε απόφαση με την ψευδή ενημέρωση που του δώσατε. Εντάξει, για μελέτη, όταν στη Φαμίλα και στη Στήλια με 2.600 είχε και μελέτη για τη γεώτρηση και χρήση νερού. Απαντώ. Μπορεί να σας πικραίνει, κύριε Σαλαμούρα, αλλά δυστυχώς είμαι επιχρωμένος να σας το πω όπως ακριβώς έχει. Με ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου, τρεις ψήφοι ομόφωνη, να γίνει αυτό το οποίο γίνεται. Αν δεν σας αρέσει, είναι άλλο θέμα. Αλλά είναι ομόφωνη η απόφαση των τοπικών. Το δεύτερο. Ένα-ένα. Ένα λεπτάκι. Το δεύτερο θέμα. Εγώ προκαλώ τον κύριο Τραχύλη, ο οποίος είναι από τη Χάλκια και λέει, ενώ τελείωσε η εργολαβία για επούλωση λάκων, μόνο το ένα τρίτο φτιάξατε. Το ίδιο λένε και στο Τρίκορφο. Το ίδιο λένε και στην Αφροξηλιά που πήγα χθες. Και εσείς αν πάτε θα πείτε τα ίδια. Γιατί λοιπόν δεν δέχεστε ότι είναι προτεραιότητα, και το λέει όλος ο κόσμος, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα έργα, να βουλώσουμε τις λακκούδες εμείς σκοτωθούν άνθρωποι? Αυτή την αντίδρασή σας δεν την κατανοούμε. Και πραγματικά είναι πολύ εσάξιο που ο κύριος Τραχύλης σας είπε προηγουμένως ότι στο Γαλατά υπάρχει ανάγκη να γίνει επούλωση λάκων που ο εργολάβος έφυγε αφήνοντας μισά. Ναι, κύριε Τραχύλη. Πώς λοιπόν, από την μια μεριά λέμε βεβαίως και από την άλλη λέμε ότι δεν πρέπει να το κάνει η Δημοτική Αρχή? Αυτό το ζητήσατε. Και, κύριε Τραχύλη, εγώ σας άκουσα και τελειώνομαι. Πάμε λοιπόν στα θέματα τα οποία έθεσε, γιατί είναι απαραίτητο να το κάνω την παρέμβαση αυτή, του Δημοτικού Φροντισμού. Στο Γαλατά, κύριοι, και στη θέση Καβουρότρυπα, υπάρχουν δύο μεγάλες επιχειρήσεις. Όταν το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τα δημοτικά τέλη για αυτές τις επιχειρήσεις, που είναι εκτός της ζώνης λιμένα, οι άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν γιατί θεώρησαν το ποσό που έβαλε το Συμβούλιο υπέρογκο. Συζητήσαμε λοιπόν μαζί τους και είπαμε το εξής. Θέλετε να μειώσουμε τα ποσά αυτά
ή να κάνουμε κάποιο έργο το οποίο εσείς θα μας πείτε. Και μας είπαν οι επιχειρήσεις αυτές, γιατί είναι πολύ μακριά από το χωριό, ότι εμείς θέλουμε να πληρώσουμε τα χρήματα αν δεσμευτείτε ότι θα μας φέρετε δημοτικό φωτισμό. Και αυτό κάνουμε τώρα. Ούτε αυτό θέλετε. Αν λοιπόν κύριοι θέλετε σόν και καλά να διαφωνείτε, κάντε το, είναι δικαίωμά σας. Μας ακούει όμως η κοινωνία και δεν υπήρξε ποτέ καθαρότερη συζήτηση και συμμετοχή των δημοτών σε αυτά τα οποία ψηφίζουμε σήμερα. Δεν μπορεί λοιπόν από τη μια μεριά να λέμε να σεβαστούμε την άποψη των τοπικών και από την άλλη να καταγγέλουμε τη Δημοτική Αρχή επειδή τη σεβάστηκε. Και κάτι άλλο, κύριε Γούλα. Δημάρχε, και επειδή παρακαλώ, κάποια πράγματα όπως λέτε πρέπει να λέγονται εκείνη τη στιγμή, ξέρετε πόσα αιτήματα, άμα ζητήσετε από την υπηρεσία επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού για επιχειρήσεις που πληρώνουν πολλά δημοτικά τέλη, υπάρχουν Γούλα, και τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο δεν τα έχετε φέρει καν να τα συζητήσουν. Θα σας απαντήσω. Ακριβώς. Για πείτε μου, σαν θα σας απαντήσω. Και γιατί εκεί ξαφνικά εκείνο το αίτημα. Εγώ δεν είπα να τα υλοποιήσουμε όλα, άμα μπορούμε. Αλλά δίκαια. Αν δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Όλα σεβαστείτε τη διαδικασία, κύριε Γούλα. Ένα δίκαιο τρόπο. Σεβαστείτε τη διαδικασία. Αλλά με αυτούς πήγατε και συζητήσατε. Με άλλους δεν έχετε πάει να συζητήσετε. Κύριε Γούλα, λυπάμαι, αλλά διακόπτεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όχι, δεν διακόψα. Κύριε Γούλα, διακόψετε και εσάς και τον κύριο Σαλαμούρα για να πάρετε τις απαντήσεις που πρέπουν. Λυπάμαι αν κάποια πράγματα δεν ευθυγραμμίζονται με αυτά που έχετε στο μυαλό σας. Ξεκινήσατε όμως την κουβέντα σας, κύριε Γούλα, με μια καταγγελία ότι σας λένε ψέματα, σας πετάνε στη μούρια τα ψέματα και όταν είδατε στην πορεία ότι όλα αυτά τα οποία σας είπαμε εδράζονται στην αλήθεια και μόνο, προσπαθήστε... Θα σας απαντήσω. Παρακαλώ, κύριε Γούλα. Ακούστε μας λοιπόν. Ακούστε μας λοιπόν. Ποια είναι αυτά. Πρώτον, υπάρχει αντίρρηση σε ό,τι αφορά την επούλωση λάκων ότι είναι το κεντρικό θέμα των πολιτών που λένε αφού δεν μπορείτε να κάνετε έργα, σας μεταφέρω το τι λένε, τουλάχιστον βουλώστε τις λακκούβες. Όχι, κύριε Γούλα, παρακαλώ. Εγώ λοιπόν δεν έχεις δικαίωμα. Θα απαντήσετε όταν πάρει διαβάζετε τον κανονισμό. Δεύτερον, έρχεστε και λέτε για το τρομερό, να ακούω ακόμα γιατί μιλάτε, ότι κάνουμε μια μάνδρα και αυτό είναι μεγάλο ρουσέτη. Δε... Κύριε Γούλα, αποκρίνεστε ότι... Θα σας απαντήσω. Άμα, εάν με αφήσετε να απαντήσω, θα σας απαντήσω και δεν θα μιλάγατε. Κύριε Γούλα, λοιπόν, ακούστε λοιπόν τώρα. Να ακούνε οι πολίτες μας γιατί μιλάμε. Μιλάμε για μια πίστοση 2.000 ευρώ, για μια μάντρα που έχει πέσει και δεν περνάει ο δρόμος. Δεν μιλάμε για μάντρες. Μιλάμε... Κύριε Νούλα, παρακαλώ. Κύριε Νούλα. Κύριε Νούλα. Παρακαλώ. Κύριε Νούλα. Κύριε Νούλα. Κύριε Νούλα. Κύριε Νούλα. Σεβαστείτε τον κανονισμό. Σε δύο λεπτά θα μιλήσετε για να το πείτε. Κοιτάξτε, αυτή είναι η... Είδατε λοιπόν... Σε δύο λεπτά θα μιλήσετε. Λέτε να το πείτε τότε. Είδατε λοιπόν... Αυτό είναι ο κανονισμός. Κύριε Πρόεδρε, κατανοήστε. Κατανοήστε. Ότι κάποιοι στη Δημοτική Σύμβουλη σήκωσαν τις κορώνες ψηλά θεωρώντας ότι θα πάρουν με γιούρ για την εξουσία και ότι εδώ θα μας πάρουν σβάρνα, να το πω έτσι απλά. Για να τα πάρουμε ένα-ένα λοιπόν. Άρα δεν τα πάρουμε ένα-ένα. Έχετε λοιπόν και λέει ο κύριος Γούλας, αθωώθηκαν οι υπάλληλοι. Ερωτώ, πρωτοδίκως κύριε Γούλα καταδικάστηκαν και οι δύο και ο αντιδήμαρχος σε 14 μήνες φυλακή και ο διευθυντής. Γιατί υπήρχε ένα φρεάτιο ανοιχτό. Ναι, ναι κύριε Γούλα. Ναι, ναι, θα σας απαντήσω. Διότι η ταλαιπωρία την οποία υφίσταται ο οποιοσδήποτε υπάλληλος πάει στο δικαστήριο σήμερα είναι... Το λέω εγώ. Το λέω εγώ. Αν θέλετε... Κύριε Γούλα, επειδή λοιπόν συστηματικά με διακόπτετε κύριε και νομίζω... Νομίζω δεν μας τιμά αυτή η διαδικασία. Εγώ δεν σας διέκοψα ποτέ. Πήρα το λόγο όταν τελειώσατε. Και έχω το δικαίωμα εκ του κανονισμού να το κάνω. Και το κάνω επειδή υπάρχουν ανακρίβειες. Και δεν μπορεί να συνεχίζουμε να επιμένουμε σε ανακρίβειες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε στο δημοτικό φωτισμό. Είπαμε εμείς ότι δεν υπάρχουν αιτήματα. Εγώ είπα συγκεκριμένα. Δύο επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πολύ μακριά από την κατοικημένη περιοχή, επιβαρύνθηκαν με δημοτικά τέλη. Κύριε Γούλα, σας παρακαλώ, παρακαλώ. Οι άλλες επιχειρήσεις,
είναι μέσα. Δεν το ξέρετε, το διαβάστε. Είναι μέσα σε ζώνη λιμένα και αστική περιοχή. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Γούλα. Αφήστε. Εκτίθεστε. Θα διακόψω το συμβούλιο εξαιτίας σας και το χρεωθείτε. Διαβάζω τον κανονισμό. Συνεχίζει, κύριε Πρόεδρε. Είπα ότι η αλήθεια είναι πικρή. Αλλά όμως, όταν κάποιοι αποφασίζουν να μην την υπηρετήσουν, να κατανοούν και τις ευθύνες τους. Λέω λοιπόν, σε αυτές τις δύο απομακρυσμένες επιχειρήσεις, οι οποίοι συμφώνησαν να πληρώσουν τα επιβαρμένα δημοτικά τέλη, συμφωνήσαμε να μην τα μειώσουμε και να τους κάνουμε την επέκταση του φωτισμού. Αυτή είναι η μεγάλη ρουσφετολογική πράξη και θα ήθελα και τον εκπρόσωπο του Καλατάνα, τον κύριο Τραχή, ναι, τις Χάλκες, να πάρει το λόγο από αυτό. Βεβαίως. Όταν τελειώσουμε, προσπαθώ να σας διακόψω. Και τελευταία, είπα, το οποίο ξεπεράστηκε από όλους, ότι αυτές οι πιστώσεις οι οποίες θα ψηφιστούν δεν θα γίνουν με ανάθεση. Το εξηγήσαμε. Ούτε αυτό είναι αποδεκτό. Τι είναι αποδεκτό? Να μην γίνει τίποτα. Αυτή είναι η άποψη. Να μην γίνει τίποτα. Και επειδή μιλήσατε για μέτρους προέδρους, επαναλαμβάνω, αν κάποιος δεν μπορεί να πάει στο χωριό του, παλιοχωράκι, τι θα κάνουμε? Θα τα αφήσουμε? Να μην πάει λοιπόν. Πέρσι μπορούσε, αλλά τίποτα. Συνεχίστε να λοιπόν, κύριε Γούλα. Και πέρσι δεν μπορούσε. Συνεχίστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι τα ζητήματα και τα προβλήματα στα οδικά δίκτυα δεν είναι όλα ίδια. Λοιπόν, τέλος. Μπήκε μια πίστοση 240.000 ευρώ για μελέτες. Μέχρι τώρα, προεξάρχοντας του κυρίου Γούλα, τον οποίο επικαλέστηκε να του πούμε ότι δεν κάνουμε μελέτες, σήμερα ερχόμαστε και λέμε 240.000 ευρώ για να γίνει μια βασική μελέτη η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο και στην όποια δημοτική αρχή θα προκύψει, γιατί θα γίνει με διαγωνισμό, να υποβάλει προγράμματα στο ΕΣΠΑ. Ούτε αυτό είναι αποδεκτό. Κύριε Γουλά, λέω λοιπόν, σεβαστείτε ότι, παρακαλώ. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με μια τελευταία επισήμανση. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε το εξής, το οποίο φαίνεται εσκεμμένα κάποιοι δεν θα το καταλάβουν. Η συζήτηση που έγινε για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έγινε με στοιχεία του Σεπτέμβρη του 2013. Αυτά ήταν τα στοιχεία. Από εκεί και μετά, λέω το εξής, εγώ και γίνει κατανοητό, γιατί φαίνεται δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ή δεν θέλουμε. Ένα έργο ολοκληρώθηκε και άφησε ένα υπόλοιπο. Άλλο έργο παίρνουμε την πίστοση γιατί θα βρήκαμε χρήματα από αλλού. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον νόμο, διευθετούνται στο τέλος του χρόνου. Και γίνεται αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα. Αυτό το λέει ο νόμος. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Είναι πραγματικά να απολύει κανείς τόσο με τον κύριο Γούλα όσο και με τον κύριο Σαλαμούρα, οι οποίοι επιμένουν ότι αυτά έπρεπε να γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Ερωτώ, αυτά που θα γίνουν στις 15 Δεκέμβρη δεν πρέπει να συμπεριλάβουμε στην αναμόρφωση? Επαναλαμβάνω, αυτά κλείνουν στο τέλος του χρόνου. Αν αυτό δεν γίνεται ακόμα κατανοητό, έχω κάθε δικαίωμα, κύριε Πρόεδρε, να ισχυρίζομαι ότι αυτοί που τα υποστηρίζουν την αντιπολίτευση δεν θέλουν να περάσει στον κόσμο τι ακριβώς κάνουμε σήμερα. Αλλά τι θέλουν να περάσει? Ότι ο Δήμος με 242.000 που λέει ο κύριος Κοτσονάς προσπαθεί να κάνει ρουσφέτια προεκλογικά. Τίποτα από αυτά που λέτε δεν ισχύει. Κυρία Κοτσοσπύρου, παρακαλώ κύριε Χαλαδιά. Επί προσωπικού, να το αναλύσετε. Ανέφερε ο κύριος Σαλαμούρας. Ας μην ανησυχεί ο κύριος Χαλαδιάς για την... Έτσι είπε ο κύριος Σαλαμούρας, λέω, κύριε Τσουκαλά. Έτσι. Για την αντιλία και για το αντιλιοστάσιο στο Τρίκορφο. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρει για τη γεώτρηση, για τις μελέτες, κύριε Σαλαμούρα. Ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζει καλά, πρώτον, ότι η απόφαση η οποία ελήφθη από το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Τρικόρφου ελήφθη ομόφωνα.
από εκπροσώπους και των τριών παρατάξεων. Επομένως, δεν μπορεί να επικαλείται την απόφαση αυτή καταλογίζοντάς την μόνο στον πρόεδρο. Είναι απόφαση ομόφωνη και των τριών. Δεύτερον, το Τρίκορφο αντιμετώπισε πρόβλημα με τη λειτουργία του αντιοστασίου όταν χάλασε η αντλία και μέσα σε δύο μέρες το πρόβλημα λύθηκε με μέρημνα της ΔΕΙΑΝ. Συνεπώς δεν ανησυχούμε μήπως ξεμείνουμε από νερό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα ακόμα. Το προσωπικό, κύριε Πρόεδρε. Μια κουβέντα ακόμα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το εξής. Ο κύριος Κοτσανάς, σας υπενθυμίζω ότι κάθε φορά που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο στην αρχή, ακούστε λίγα. Κύριε Κούλα. Τι έκανε, ανακοινώσεις, ακούστε με λίγο, έκανε ανακοινώσεις και έλεγε ότι υπάρχουν 4-5 εκατομμύρια διαθέσιμα στο Δήμο Ναυπακτίας, τα οποία ο κύριος Μπούλες τα κρατάει για να κάνει προεκλογικό έργο. Και έρχεται απόψε η Δημοτική Αρχή και τι λέει, κάνει αναμόρφωση για 200.000. Τόσο είναι το μεγάλο ποσό που θα ρίξει προεκλογικά για να εξαγοράσει, όπως είπαν, είπαν οι ψήφους. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Το προσωπικό, θα σας πω, το διευκρινίσα, εντάξει, τελείως. Θα σας πω. Δεν σας έδειξε κάποιος, εντάξει. Θα σας πω, να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Επομένως, όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν απόψε και μάλιστα με όρους αγοραίους από τον κύριο Καρακώστα, περί δήθεν πολιτικής ατιμίας, περί δήθεν μάγκα κυρίου Κοτσανά, ο οποίος βάζει τρικλοποδιές στη Δημοτική Αρχή, όλα αυτά εκφράζουν μια αγωνία. Ποια είναι η αγωνία τους? Επειδή ξέρουν ότι αυτή η Δημοτική Αρχή... Έλα, πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χαλαντζιά, είναι διευκρινής, αυτό είναι, παρακαλώ. Επειδή ξέρουν λοιπόν ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν πολιτεύεται όπως θα ήθελαν οι ίδιοι να πολιτεύεται, αυτή την αγωνία εξέφρασαν απέναντι. Εντάξει, δεν είναι... Αυτή λοιπόν την απάντηση θα την πάρουν και σε η κυρία Κουτσουσπύρου, για 3 λεπτά δευτερολογία, παρακαλώ να κλείνουμε. Μόνο για 1 λεπτό. Ευχαριστούμε πολύ. Μιλήσατε, κύριε Δήμαρχε, για 2 μόνο επιχειρήσεις απομακρυσμένες. Και καλά κάνετε. Έτσι, είμαι υπέρ του έργου. Αλλά υπάρχουν και άλλες απομακρυσμένες επιχειρήσεις που εδώ και πολύ καιρό δεν έχουν ηλεκτρικό, δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο. Θα μιλήσω για τα Ρουπάκια. Είναι μια επιχείρηση που θα έπρεπε να είναι συνδεδεμένος με το δημοτικό φωτισμό. Όπως και αυτή είναι απομακρυσμένη περιοχή από το χωριό. Ευχαριστώ. Εντάξει. Ο κύριος Νούλας, δευτερολογία, παρακαλώ. Μετά. Θέλετε, κύριε Νούλα, για 1 λεπτό, κύριος Τραχύλης, μιας και να απαντήσει για αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος για τον Γαλατά. Όχι. Μην αντιγράφεις τις τακτικές του αρχηγούς. Παρακαλώ, μισό λεπτό, να γίνει το μικρόφωνο. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Καταρχήν, σε ό,τι αναφορά τα έργα και στο Γαλατά και οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ να είμαι κατά στο οτιδήποτε γίνεται σε οποιοδήποτε έργο, ειδικά στην περιοχή μας, που τα τελευταία 3 χρόνια δεν γίνανε και πάρα πολλά. Και έτσι υποχρεωτικά και οι λακκούβες μείνανε μισές και ο φωτισμός είναι απαραίτητος να πάει στις 2 επιχειρήσεις και ό,τι γίνεται είναι για καλό. Εάν τώρα, αν είναι σωστός ο χρόνος, 2 μήνες πριν τις εκλογές, αυτό θα το κρίνει ο λαός. Δεν μπορώ να το κρίνω ούτε εγώ. Μπορούσα να πει τώρα δεν υπήρχαν τα χρήματα, τώρα υπάρχουν. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Πάντως, εγώ προσωπικά ψηφίζω υπέρ όλων των έργων και ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Αυτό πιστεύω και η γεώτη στην Καλαθούσα. Τώρα αν είναι αναγκαίο η σκεπή στο Τρίκορφο ή η γεώτη στο Τρίκορφο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το τοπικό συμβούλιο ψήφισε αυτό. Το θέμα είναι ότι ό,τι έργο υπήρχε, ειδικά στη Χάλκια και στο Γαλατά, που δεν έγινε τίποτα τα 3 χρόνια και οι λακκούβες που γίνανε μισές, έστω και τις λακκούβες να τις τελειώσουμε. Έστω και το δημοτικό φωτισμό, έστω και μια λάμπα. Εντάξει. Ας είναι και 1 μήνα πριν από τις εκλογές. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Πιστεύω ότι ο κόσμος ψηφίζει πλέον με άλλα κριτήρια και όχι με το κριτήριο της μπετονιέρας, και όπως το κάνει θα είναι σε βάρος του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νούλας. Δευτερολογία. Συνεχιζόμενο, Νίκο. Τώρα παρακαλώ. Εγώ δεν κάνω καθόλου λάθος. Παρακαλώ, κύριε Χαλαζιά. Όλοι διάλογο. Ένα έχουμε. Να απαντήσω στον εκπρόσωπο, κύριος εκπρόσωπος της παράταξής σας, είπε προηγουμένως, είπε ο κύριος Κοτσανάς, τα κρατάει τα λεφτά ο Μπουλές για προεκλογικό έργο. Θα κάνει αυτό μετά πολύ γρήγορα, σου αποδείξω ότι πάλι ψεύδεστε. Σήμερα δυστυχώς θα κάνετε μια διαπίστωση. Όσο μιλήσαμε όλοι εμείς οι σύμβουλοι,
Δεν φτάσαμε τόσο χρόνο που είσαι ο δήμαρχος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει το δικαίωμα, κύριε Νούλα. Έχει δικαίωμα. Δεν είπαμε ότι έχει δικαίωμα. Τότε θα μιλάω ο δήμαρχος και εμείς θα καθόμαστε από κάτω να βαράμε παραμάκια. Εντάξει. Το δεύτερο είναι. Μας μουρλάρατε στα ψέματα. Φτιάξατε οι μάντρες για την κυρία Μοδρόμος, δήμαρχε. Εδώ έχω μια τεχνική μελέτη του 14. Όχι τεχνική περιγραφή. Κατασκευή πέτρινου τείχου αντιστήριξης απέναντι από το καφενείο. Στη Φαμίλα. Ποιο καφενείο είναι, έχει πεντέξει η Φαμίλα. Τι. Ποιο καφενείο είναι αυτό και ποιος κινδυνεύει, στο Λόι, στο Αντρέα. Όχι. Στο καφενείο απάνω του Τσιριμόκου. Στο Κλεφτάλλο, στη Ισυχιά. Δεν νομίζω. Του Τσιριμόκου του άλλου που είναι κάτω στο Τράκ. Εκτός ποιο άλλο καφενείο είναι του Λόι, δεν υπάρχει καμιά μάντρα που να κινδυνεύει. Άρα λοιπόν, επειδή κάποτε είχατε περάσει από εκεί και παραπονέθηκε ο άνθρωπος, δεν μου φτιάξει σε μένα μια μάντρα. Θυμάστε κυρία Ζαμπάρα τι απάντηση δώσατε. Δεν είναι και χωριό εδώ. Συνεχίζω. Δεν είναι και χωριό παρακαλώ, εδώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Για το Λόι, το Σαγκαράκ μιλάμε. Έτσι το είπατε, δεν είναι και χωριό εδώ. Κυρία Ζαμπάρα, παρακαλώ. Δεν βλέπω τώρα κυρία Ζαμπάρα. Να σας θυμίσω ότι αν έχουν χωριό το ξέρουν. Κυρία Ζαμπάρα, σε δυο λεπτά δεν μιλήσετε. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Έλα. Εντάξει, δεν έχω λόγο, περιμένω. Λοιπόν, και συνεχίζω. Δεν ήταν προεκλογικά όλα αυτά. 28/8/2013 έκανα μια αίτηση στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας και ρώτησα για την Πηλίνη το τεχνικό πρόγραμμα του 11 για το τεχνικό πρόγραμμα του 11 του 12 και του 13 να μου πούν ακριβές τοποθεσίες και τις ποσότητες των εργασιών. Για το 11 δεν πήρα απάντηση. Μίλησα με την αρμόδιο μηχανικό και την εμπιστεύτηκα την κοπέλα, δεν έχω αντίρρηση προς Θεού. Και μου είπε που είναι. Για τα έργα του τεχνικού προγράμματος 12. Κύριε, ακούστε κύριε. Πολλά. Για την αναμόρφωση μιλάμε τώρα. Αυτά τα είπατε προηγουμένως. Δεν τα είπα. Στην αναμόρφωση τώρα, στο θέμα μας. Δεν τα είπα. Στο θέμα μας. Λοιπόν, αυτά τα ρωτήσατε. Στην ανακοίνωση που κάνατε. Τώρα είναι το θέμα, στην αναμόρφωση. Πονάει, ε. Για τα έργα του τεχνικού προγράμματος 2012. Και 2013, που αναφέρεσαι στην αίτησή σας, που απαντάει 23/9/13, δεν έχουν γίνει αντίστοιχες μελέτες. Δεν είναι προεκλογικά όλα αυτά. Δεν σύμπαρχε. Δευτερολογία επί του θέματος, έτσι. Έλα, προχωράμε. Λοιπόν. Ένα λεπτό ακόμα. Κύριε Σαλαμούλα, παρακαλώ. Για το 12 και το 13. Τέλος του 13, δεν είχαμε ακόμα απορροφή στο 13. Αναμόρφωση προεπλογισμού του 14 μιλάμε. Μη στενοχωριέστε κύριε φίλε μου, μη στενοχωριέστε. Παρακαλώ. Όλα, είπα προηγουμένως κάτι άλλο στην πρωτολογία μου, ότι το ένα έργο το βάζουμε καβάλα στο άλλο. Να το, για το 12 και για το 13 πάλι το 13. Δεν έχουν γίνει. Και ερχόμαστε λοιπόν το 14 και βάζουμε κάποια εργάκια. Τελικά τα εξιντάρια του 12 που είναι, τα εξιντάρια του 2013 που είναι. Μόνο. Είναι με αυτά εδώ. Λοιπόν, για να μην περιευτολογούμε, είπαμε πολλά, ο Δήμαρχος κάθισε 3 ώρες, ναι. Εγώ θα συμφωνήσω με την άποψη του κυρίου Γούλα. Θα συνταχθώ με την άποψη του κυρίου Γούλα. Ναι. Και θα ψηφίσω την πρόταση του κυρίου Γούλα. Δεν είμαστε κατά των έργων. Είμαστε όμως κατά της αυθαιρεσίας και των συγκεκριμένων και επιλεγμένων ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καρακότσας για 3 λεπτά. Εγώ θα μου επιτρέψετε, είπα και στην πρωτομιλία μου ότι θεωρώ ότι η κοινωνία θα αντιδράσει και με αυτή την έννοια και όχι με καμιά άλλη, ελπίζοντας την κοινωνία, προβλέπω και την αντίδραση της κοινωνίας αυτές τις τσιμεντομαχίες στη μάχη της μπετονιέρας. Εγώ θεωρώ ότι στις μάντρες που φτιάχνετε τώρα, όταν θα πάτε μετεκλογικά, θα τραγουδάτε το δημοτικό τραγούδι «Έρχομαι τη μάντρα μάντρα και σε βρίσκω μάλλον άντρα». Θα σας έχουν φύγει κι αυτοί. Παρακαλώ, φτιάξτε όσες μάντρες θέλετε, αλλού θα πάνε. Καλά. Τώρα, θα μου επιτρέψετε, το μόνο που εγώ επιτρέπω στον εαυτό μου και αξιολογώ ότι οφείλω να, όχι να απαντήσω, να συνεισφέρω στη σκέψη του, απευθυνόμενος πάντα στον πρόεδρο και όχι στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι στον πρόεδρο της Καλαβρούζας, μόνο σε αυτόν εγώ νιώθω την υποχρέωση ότι πρέπει να επισημάνω ορισμένα πράγματα. Γιατί πράγματι ο άνθρωπος ρώτησε σε όλους τους αντιπολιτευόμενους και σε μένα μάλιστα υποθέτω που δήλωσε ότι θα καταψηφίσω κάποιες αναμορφώσεις.
Μου λέει, δεν θέλετε νερό στην Καλαφρούζα. Και να το απευθύνω με την... Εδώ μεταξύ είναι και νέος άνθρωπος, είναι συχνά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ, χωρίς να τον γνωρίζω τον άνθρωπο, έχω πάρα πολύ καλή άποψη για την στάση του και την παρουσία του εδώ. Και στο χωριό του υποθέτω, για να τον ψηφίσαμε ως πρόεδρο. Θα ήθελα, αγαπητέ πρόεδρε της Καλαφρούζας, να σε ρωτήσω. Εντάξει, εγώ θέλω το νερό στην Καλαφρούζα. Εσύ θες το μισό κυβικό που ζήτησε ο πρόεδρος του Λιγιά να πέσει στο νεκροταφείο. Υποθέτω ότι το θες, δεν μπορεί να μην το θες. Αυτό το ζήτημα λοιπόν που βάλαμε εμείς δεν είναι αν θα γίνει το νερό στην Καλαφρούζα, είναι αν μπορούν να γίνουν περισσότερα και καλύτερα, πρόεδρε. Και θα μπορούσαν, ξέρεις πρόεδρε, στον προϋπολογισμό του 14, του 13, η αντιπολίτευση έλεγε να πάρουν τα χωριά αυτό που δικαιούνται. Άλλοι έλεγαν όχι. Άλλοι δεν ήθελαν το νερό στην Καλαφρούζα τότε. Έχουμε μια πορεία 3,5 χρόνων που ζητάμε να γίνουν αυτά. Έχω την αίσθηση ότι αν θες να είσαι τίμιος απέναντι στο χωριό σου, πρέπει να πας και να ενημερώσεις και να πεις ότι η αντιπολίτευση αυτό που ζήταγε 3,5 χρόνια τώρα πέρασε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα επιτέλους έπεισα το Δήμαρχο να το βάλει. Και να πεις βέβαια ότι δεν κατάφερε να το πλήσει ο πρόεδρος του Λιγιά. Ξέρεις πρόεδρε, εσύ υποθέτω ήξερες σήμερα ότι θα μπει στην αναμόρφωση το νερό της Καλαφρούζας. Ο κύριος Νούλας, ο κύριος Βίτας δεν το ξέραν. Δεν το ξέραν. Η εισήγηση ήρθε μόνο στους επικεφαλείς των παρατάξεων, ήρθε αργότερα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν το ξέραν. Εσύ είχες τη δυνατότητα να συνοηθείς με τον Δήμαρχο. Σε βλέπω καμιά φορά έξω, κουβεντιάζεις και με τον Δήμαρχο και κάνεις πολύ καλά. Ο πρόεδρος του Λιγιά δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Ο πρόεδρος της Λευτέργενης δεν την έχει. Είναι καλό πρόεδρε, όχι για αυτή τη θητεία, για την επόμενη, εγώ σου λέω. Ο Δήμαρχος που θα βγει να χωρίζει τους πρόεδρους σε φίλους και εχθρούς, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Και θα συμφωνήσεις μαζί μου, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θέλεις, πρόεδρε, να δίνονται αυτά που προβλέπονται από τη ΣΑΤΑ στα χωριά χωρίς παρακάλυ και χωρίς τίποτα? Θέλεις, πρόεδρε, να χειρίζονται όλοι οι πρόεδροι την πάγια προκαταβολή και να λύνουν ζητήματα στο χωριό τους με υδραυλικό τιμόνι και όχι παρακαλώντας? Εγώ νομίζω ότι τα θες. Τα θέλει και η αντιπολίτευση, να ξέρεις. Επίσης, δεν το λέω τώρα για πρώτη φορά, πρόεδρε. Το έχω πει και στο παρελθόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχουμε εκφράσει ως παράταξη. Ήρθε σήμερα το ζήτημα με τον ηλεκτροφωτισμό στα δύο μαγαζιά κτλ. Πράγματι, αν τα πάρεις ένα-ένα τα έργα, όλα χρειάζονται. Δεν λέει κανείς ότι δεν χρειάζονται. Η επιλογή και η προτεραιότητα και ο χρόνος είναι που συζητιούνται. Έχουμε προτείνει λοιπόν, πρόεδρε, το εξής. Στη διαδικασία του τεχνικού προγράμματος να δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο όλα τα αιτήματα των προέδρων, των τοπικών κοινοτήτων, των κατοίκων, τι θέλει ο καθένας, να δημοσιοποιούνται. Δίπλα να αναγράφεται μια προεκτίμηση ίσως για το ποσό. Τρίτον, τι έκαναν οι υπηρεσίες του Δήμου. Ποια απέρριψαν, ποια δέχτηκαν, ποια προχώρησαν, ποια έγιναν, ποια δεν έγιναν, ώστε να μπορείς εσύ να δεις και στο Λιγιά τι έγινε και στη Λευτέργεν τι έγινε. Και εγώ να μπορώ να δω παντού και να εκτιμήσω ποια από αυτά τα έργα είναι που πρέπει να πάνε μπροστά και ποια πρέπει να πάνε παραπίσω. Και ξέρεις, πρόεδρε, αυτό δεν κοστίζει ούτε μισό ευρώ, πρόεδρε. Δεν είναι θέμα μνημονίου, δεν είναι θέμα αν έχουμε λεφτά, είναι αν έχουμε μυαλό για τέτοια, πρόεδρε. Αυτά, αγαπητέ. Και σου εύχομαι να συνεχίσεις έτσι καλά όπως το πας. Εντάξει, κύριε Καρδάκη. Όχι, 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 όχι. Κύριε πρόεδρε, όχι. Πρόεδρε, όσο είχε και ο κύριος Γούλας πριν. Λοιπόν, στερήστε το λόγο. Κυρία Ζαμπάρα, κλείστε για να ολοκληρωθεί το θέμα. Για τον κύριο Βίτα, κατεξαίρεση. Για τη συμμετοχή του σώματος. Για ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε να πούμε αυτή την αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ μας. Εμείς από τη μεριά μας από εδώ και εσείς από τη μεριά σας. Αντίπαλοι εσείς, εμείς επιτιθέμενοι. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η αλήθεια επί του παρόντος? Κυρία Ζαμπάρα, ανέλυσε τόσο απόλυτα το θέμα, να πούμε, έτσι ώστε να πούμε να μας πείσει. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να αποδεχτούμε την πρότασή της? Ολοφάνερο, να πούμε, οι κατατμήσεις είναι γνωστές. 8 χρόνια δημοτικό σύμβουλο στην Αποδοτεία, προεκλογικά ένα μήνα δεν φέραμε ποτέ αναμόρφωση προπολογισμού. Ποτέ. Ποτέ. Αφήστε, κύριε Καραλή, ξέρω τι λέω. Λοιπόν, το ένα. Το δεύτερο. Θα πω και προς τον Δήμαρχο κάτι, γιατί και αυτός που περιβολείται τόσο πολύ πρέπει να το δικαιώσουμε σε κάτι. Δηλαδή, η ένσταση του προπολογισμού, να πούμε, είχε στο αποτέλεσμα να μου να καθυστερήσουν η αναμόρφωση. Αλλά θα μπορούσε όμως να μην το φέρει τώρα. Αυτό το θέμα. Δεν είχαμε άλλο συμβούλιο. Ολόκληρο το τεχνικό πρόγραμμα του 10 είναι όλο με απευθείας αναθέσεις. 34 στον αριθμό. Ολόκληρο, δωδεκάρια, εντεκάρια, δεκάρια. Τα αποδοτεία, εντάξει. Κύριε Καραλή, μην δημιουργείτε εντύπωση σε μένα. Έλεξε.
Εγώ επίτευξα επί 8 χρόνια. Ξέρω τι κάνω και πάλι. Ήξερα τι κάναμε. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, εγώ λέω τούτο. Ότι ο Δήμαρχος στο θέμα του προορισμού, η έμφαση η οποία προηγείται και έχει στο αποτέλεσμα να καθυστερήσει να έρθει η αναμόρφωση. Αυτό το δέχομαι. Τώρα, όσον αφορά όμως, βλέπω σε μια περίπτωση 240.000 ευρώ. Μπορείτε να μου πείτε ότι αυτά τα χρήματα θα δοθούν σε ιδιωτικά μελετικά γραφεία ή θα τα φτιάξουν με διαγωνισμό? Όχι. Δεν έχει σημασία αν είναι. Εγώ δεν θέλω να πάρει το τίτλο. Θέλω να γίνει να πούμε από υπαλλήλου στο Δήμο, από μηχανικού στο Δήμο, να πούμε από εκεί πέρα, από κάτω εκεί πέρα, να καθίσουν να συντάξει τι μελέτε αυτέ. Και αυτά τα χρήματα να πούμε να γίνει πιο πολύ, πιο λιγότερα και τα χρήματα θα απομείνουν να δοθούν εκεί που πρέπει. Εντάξει. Έτσι. Εντάξει. Όσον αφορά για τι κατατμήσει τώρα και για τι λακκούβε. Ποιο κάνει την αποτύπωση αυτή, προκειμένου να πούμε να δούμε το υλικό που θα πέσει, η αξία τη δαπάνη. Για να έρθει εδώ πέρα σε αυτή την αναμόρφωση για να την ψήφισω σήμερα εγώ. Ποιος πήγε να πούμε και μέτρησε, έβαλε το μέτρο, μέτρησε το πάχος, τον όγκο, έβγαλε την ποσότητα. Αυτό γίνεται, ναι. Έτσι, και συνέταξε τη μελέτη. Δηλαδή υπάρχουν τεχνικά δελτία τα οποία θα αναφέρουν λεπτομερώς αυτά τα θέματα. Για να έχουμε, γιατί σήμερα ψηφίζω εκεί. Πάνω απ' όλα είναι η συνείδησή μου. Δεν είναι η επίθεση μου, είναι η συνείδησή μου. Γιατί είναι χρήματα του ελληνικού λαού και είμαι υποχρεωμένος να τα παλέψω, να αγωνιστώ και να τα φέρω εκεί που πρέπει. Εγώ τουλάχιστον όσο μπορώ. Εντάξει, λοιπόν, με αυτά τα λίγα λόγια κλείνω και ψηφίζω την κατάτμιση αυτή που αναφέρεται εδώ μέσα. Δεν ψηφίζω όμως τα 240.000 ευρώ τα οποία αναφέρονται για μελέτες, μόνο και μόνο να μην δοθούν σε ιδιωτικά μελετικά γραφεία. Να δοθούν, αν μπορεί, να γίνουν μέσα από τα γραφεία του Δήμου από τους μελετές. Η κυρία Τζαμπάρα και κλείνει το θέμα, ναι. Ανέβηκαν πάρα πολύ οι τόνοι. Είπα και στην πρωτολογία μου ότι μάλλον μπερδεύτηκαν κάποιοι συνάδελφοι και το Δημοτικό Συμβούλιο το μετέτρεψαν σε προεκλογικό μπαλκόνι. Οφείλουμε λοιπόν να ενημερώσουμε τους δημότες και θα ήθελα με απόλυτη ειλικρίνεια να πω ότι εξ αρχής, από την ώρα που αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, ο στόχος της αντιπολίτευσης ήταν να μην γίνει τίποτα στο Δήμο. Ξεκινώντας λοιπόν το 2011, θα θυμίσω ότι πέρα από το δύσκολο έργο της συγκρότησης αυτού του Δήμου, θα έπρεπε 6 Δήμοι να ενωθούν σε ένα, που μπορείτε όλοι να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, έγινε ένσταση στον προϋπολογισμό από τον κύριο Κοτσανά και ο προϋπολογισμός το 2011 ψηφίστηκε, εγκρίθηκε τον Ιούλιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο ο Δήμος δεν μπορούσε να δουλέψει. Παράλληλα έπρεπε να γίνουν μελέτες γιατί έκλειναν τα προγράμματα και επειδή δεν υπήρχαν μελέτες οφείλαμε να τρέξουμε, να φτιάξουμε αυτές τις μελέτες και καταφέραμε να υποβάλουμε προτάσεις σε 42 εκατομμύρια έργα. Εκ των οποίων αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί, υλοποιούνται και δημοπρατούνται πάνω από 30 εκατομμύρια, τα οποία έχουν περάσει όλα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα έπρεπε να αποπληρώσουμε και ένα χρέος 12 εκατομμυρίων ευρώ και με τις περικοπές που υπήρχαν δεν καταφέραμε να έχουμε χρήματα για να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα έργα που θα θέλαμε και ζητούν οι τοπικές κοινότητες και οι δημότες μας. Είχα πει και σε άλλο συμβούλιο, στο Συμβούλιο του Προϋπολογισμού, ότι εάν διαιρέσουμε τα 9.300.000 ευρώ που έχει πληρώσει ο Δήμος Ναυπακτίας διά 66 κοινότητες, αναλογούν 137.000 περίπου ευρώ σε κάθε τοπική κοινότητα. Και καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα χρήματα θα καλύπταμε όλες τις λακκούβες που υπάρχουν, θα καλύπταμε τις ανάγκες που υπάρχουν σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Εμείς όμως ήρθαμε εδώ και ξεχρεώσαμε, εντάξαμε έργα σε προγράμματα και παρόλο αυτή την προσπάθεια ερχόμασταν και αντιμέτωποι με ενστάσεις κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό. Φτάσαμε λοιπόν και τον Νοέμβριο του 2013 που ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό και έρχεται πάλι καινούργια ένσταση το 2013. Ήρθε πάλι εγκεκριμένος ο προϋπολογισμός το 2014, το Γενάρη και ζητάτε να κάνουμε
αναμόρφωση. Ζητάτε, όπως είπα και προηγουμένως, να κατεβάσουμε τα ρολά του Δήμου από το Μάρτιο. Γιατί, το επαναλαμβάνω, ακόμα και τον τελευταίο χρόνο έγινε ένσταση στον προϋπολογισμό. Και τώρα, για να πούμε το πώς λειτουργούν οι λακκούβες. Το είπε ο κύριος Βίτας, πώς καταγράφονται. Ο κύριος Γούλας προφανώς ή το έχει ξεχάσει, γιατί πέρασε από την τεχνική υπηρεσία ως αντιδήμαρχος, είτε δεν το κατάλαβε πώς λειτουργούσε η υπηρεσία στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει ένα βιβλίο όπου η υπηρεσία... Και εσείς, κύριε Γούλα, και εσείς, κύριε Γούλα, προφανώς μιλάτε με τρόπο που δεν κατανοήσατε πώς λειτουργεί η υπηρεσία. Παρακαλώ, έλα, συνεχίστε. Ο κύριος Γούλας δεν ξέρω γιατί παρεμβαίνει τόσο πολύ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο κόσμος, ευτυχώς που η κοινωνία βλέπει, παρατηρεί και κρίνει. Υπάρχει λοιπόν στην υπηρεσία ένα βιβλίο όπου καταγράφονται όλες οι λακκούβες. Καταγράφονται από αιτήματα δημοτών, υπάρχει και η γραμμή του δημότη, υπάρχουν και τα έγγραφα αιτήματα των δημοτών, όπως επίσης και από τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων. Από αυτό το βιβλίο λοιπόν, όταν γίνανε οι μελέτες αυτές, πέρασαν οι λακκούβες που ήταν καταγεγραμμένες. Πηγαίνει ο μηχανικός πριν βγει η μελέτη και καταγράφει τις λακκούβες αυτές, κάνει επιμέτρηση και θα δείτε, κύριε Βίτα, σε όλες τις μελέτες που εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχουν οι επιμετρήσεις για όλες αυτές τις λακκούβες. Με υπογραφή των μηχανικών της υπηρεσίας. Και πώς κατασκευάζονται, ρώτησε. Ναι, και κατασκευάζονται με την επίβλεψη των μηχανικών και υπάρχει και η Επιτροπή Παραλαβής, η οποία επιλέγεται και αποτελείται από 3 άτομα. Και επειδή ο κ. Καρακώστας από την αρχή της θητείας μας κάνει μάθημα για τους προέδρους και επειδή μας λέει ότι κάποτε είχε πει ότι έχουμε τους προέδρους, λέει ότι είναι τηλεφωνήτριες. Εδώ, αν βλέπω καλά, είναι ο κύριος Καζανάς, πρόεδρος από την τοπική κοινότητα Μουλικρίου, ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Καλαμπρουζιώτης, περιμένετε λίγο, η κυρία Τσιμπάκη, και θα ήθελα να τους δώσουμε το λόγο, γιατί ο κύριος Κοτζανάς προηγουμένως μας είπε ότι στο αντίριο δεν έχει γίνει τίποτα. Ο κύριος Κοτζανάς, προφανώς, τη Δημοτική Ενότητα Αντιρίου την έχει περιορίσει στην τοπική κοινότητα Αντιρίου, γιατί μάλλον από εκεί αλλοιώδει ψήφους. Δεν μπαίνει ούτε από τη Μακίνια Ρίζα, ούτε Μολύκριο Πλατανίτη. Ρωτώ, είμαι παρόντες οι πρόεδροι. Αυτή τη στιγμή γίνονται έργα και είναι σε εξέλιξη αυτή η εργολαβία. Και μάλιστα οι πρόεδροι έρχονται και λένε ότι έχουμε επιπλέον λακκούβες από αυτές που μπορεί να καλύψει η συγκεκριμένη εργολαβία. Και ένα ακόμα στοιχείο, και επικαλούμε τη μαρτυρία και της κυρίας Τσοσπύρου και του κυρίου Τσουκαλά που είναι στην Οικονομική Επιτροπή. Πόσες φορές έρχονται στην Οικονομική Επιτροπή να δώσουμε αποζημίωση σε δημότες μας οι οποίοι τα αυτοκίνητά τους έχουν πέσει σε λακκούβες και πληρώνουμε αποζημιώσεις για φθορές που έχουν γίνει στα αυτοκίνητά τους. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, αυτή λοιπόν... Κλείστε, κύριε Ζεμπάρα, κλείστε και κλείστε, κύριε Ζεμπάρα. Γίνεται λοιπόν κατανοητό και λυπάμαι που μιλάτε για ρουσφέτια και για τέτοιου είδους, για την πολιτική της μπετονιέρας, τη στιγμή που στο Δήμο μας γίνονται έργα υποδομών, όπως είναι το έργο της ανάπλασης, όπως είναι τα κτίρια που διαμορφώνονται, όπως είναι η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού και τόσα άλλα μεγάλα έργα τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Λυπάμαι πάρα πολύ για το επίπεδο που επιλέξατε να ρίξετε το Συμβούλιο. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό επιπροσωπικό. Λοιπόν, ο κύριος Σταυρόπουλος ως εισηγητής για ένα λεπτό. Ένα λεπτό επιπροσωπικό πριν κλείσει ο κύριος. Προσωπικό. Ναι, βέβαια, ο κύριος Ζαμπάρα με προσβλητικούς όρους. Ήμουν, λέει, προσβλητικούς. Στο ερώτημα του κυρίου Βίτα έμπλεξε εμένα. Ο κύριος Βίτας ρώτησε πώς επουλώνονται οι λακκούβες και πώς ελέγχονται. Κύριε Βίτα, να σας απαντήσω εγώ. Αυτό είναι προσωπικό, τώρα κύριε Βίτα. Είναι προσωπικό. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και διαδικασίες. Η κυρία Ζαμπάρα, κύριε Πρόεδρε, να το δικαιολογήσω, κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Ζαμπάρα. Δεν σας πρόσβαλε, κύριε Γούλα. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
σας πρόσβαλε. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε το. Δεν με πρόσβαλε, κύριε Πρόεδρε, όταν είπε ότι ήμουν αντιδήμαρχος, αλλά το είπε ότι το κρύβω. Γιατί δεν είσαι αντιδήμαρχος. Ενώ ο κύριος Βίτας δεν ρώτησε εμένα. Παρακαλώ. Δεν ρώτησε εμένα. Και κύριε, οι λακκούβες και πώς μετριέται οι ποσότητες. Κανένας δεν απαντήσετε εσείς, έλα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Γούλα. Κύριε Σταυρόπουλε. Αν ένα μην δίνετε το λόγο, θα πρέπει να διακόπτετε όταν αναφέρετε το όνομα του συμβούλου. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Γούλα, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό ζήτημα. Δεν τίθεται όταν αναφέρετε το όνομα.